Λίμπερο 107,4. Το ένθετο Λίμπερο Bet με τον Θανάση Κυλώνη στην εκπομπή Control. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο. Από σένα τώρα το έχω αυτή την είδηση που λες για την boutique του ΠΑΟΚ. Είναι και εκείνη στη γειτονιά μου. Ναι, ναι. Το ναι, κόκκινο σπίτι. Εντύπωση. Ναι, 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 ναι. Πουλήθηκε σε άλλη επιχείρηση, μάλιστα. Νοικιάστηκε. Ναι. Νοικιάστηκε, σωστά. Έτσι είπε ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΟΚ στα site που, στους συναδέλφους που απευθύνθηκαν σε αυτό για να μάθουν τι ακριβώς έγινε και γιατί υπάρχει αυτό το χαρτί κολλημένο εκεί. Ναι. Για το κόκκινο σπίτι, όντως έχουν ακουστεί κατά καιρούς διάφορα έτσι περί περιστοιχειωμένου σπιτιού κτλ. Και για άλλα αρκετά που είναι στην επί της Βασιλίσσης Όλγας. Εκεί. Έτσι, και... και εκείνο το ένα το πήρε ο Σαββίδης. Εκεί μόλις ναι. Τρίβης από Μαρτίου νομίζω είναι το ένα, δεξιά. Και ένα άλλο που είναι το πλέον στοιχειωμένο που λένε και δεν το ακουμπάει κανένα στο, είναι ένα επί ναι, της ναι. Εθνικής αντίστασης που γίνεται μετά Βασιλής Όλγας. Αλλά και το άλλο στο τέρμα της Πλαστήρα εκεί, πηγαίνοντας για ένα μαγαζί ας πούμε, στην άκρη εκεί στη Καλαμαριά, Κρίνη, Αρετσού. Μάλιστα. Έχει το τέρμα εκεί. Έχει ένα που δεν το πειράζει κανένα εκείνο. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Γίνει ο μπαμπούλας από μέσα. Ωραίες ιστορίες. Εμένα ξέρεις, μου αρέσουν πολύ αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή, ναι, με δεν τις πιστεύω, αλλά με εξητάρουν να τις ακούω. Δηλαδή, τις ακούω ευχάριστα, παιδί. Δηλαδή, τρίβομαι να τις ακούσω. Κάτι άλλο θα βάζα μπροστά στο τρίβομαι. Αλλά ναι, δεν είναι ραδιοφωνικό. Έχουμε εδώ τον Κωνσταντίνο τον Τζίψιο. Που είναι. Ναι. Πώς το λένε. Είναι εδώ τώρα στο κάπου κινείται ή έφυγε. Ο οποίος ξέρει τα πάντα. Για αυτά τα θέματα. Μπορείς να απευθυνθείς σε αυτόν. Έχει κάνει διατριβή. Ξέρεις, μία από αυτές τις στοιχειωμένες βίλες που είναι επί της Όλγας, όχι φωτογραφία, πώς να το πούμε τώρα, παιδί μου, είναι το. Εμφανίζεται σε πολύ πετυχημένη αμερικάνικη σειρά θρίλερ. Είναι το ίδιο σπίτι, δηλαδή, η πρόσωψη του σπιτιού. Ναι, είναι το American Horror Story. Έχει κάνει μεγάλη επιτυχία. Σειρά έτσι σε επεισόδια με θρίλερ και τα λοιπά. Η Τζέσικα Λάγκ παίζει από γνωστούς ηθοποιούς, από γνωστά ονόματα. Και είναι η πρόσωψη αυτού του σπιτιού, αυτής της στοιχειωμένης βίλας που είναι επί της Βασιλής Όλγας. Λοιπόν, Μέγαρο Λόγκου λέγεται αυτό και είναι η ιδιοκτησία του. Λόγκου. Ναι, και επειδή νοικιάστηκε σε άλλη επιχείρηση, έφυγε και η μπουτίκα από εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε. Άξι. Στα λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Λίμπερο Μπετ με χορηγό την Όμπετ. Χθες τα πήγαμε αρκετά καλά. Να εξαιρέσουμε την πρόταση υψηλού ρίσκου και απόδοση που ήταν ο άσος της Φλωροταλίν που έφαγε τρίμπαλο. Τα υπόλοιπα βγήκαν. Η Σερίφ Τυρασπόλ κέρδισε. Η Ντομζάλε που είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι έβγαλε διπλό. Κέρδισε. Το γκολ στο Μπρέινταμπλικ Σάμαρο Κρόβερς βγήκε. Οι τρεις βασικές επιλογές λοιπόν επαληθεύτηκαν. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι από την δεύτερη φουρνιά αγώνων ρεβάνς για τα προκριματικά του Champions League, πρώτος προκριματικός γύρος, δεν υπάρχει κάτι έτσι, το ιδιαίτερο. Δεν βοηθούν βασικά οι αποδόσεις. Να τα δούμε λίγο τα ζευγάρια. Υπάρχει ένα μάτς που ξεκίνησε νομίζω ή που ξεκινάει σε πάρα πολύ λίγο. Είναι το να ξεκινάει στις 6 το Βαλμιέρα σε Ολύμπια Λουμπιάννα. Η κερδίση η Ολύμπια στη Λουμπιάννα με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Στις υπόλοιπες ρεβάνς, στις 7 έχουμε Καραμπάχ, Λίνκολ, Ρεντ Ιπς, ομάδα από το Γιβραλτάρ εδώ. Η Αζέρ στο πρώτο παιχνίδι χωρίς να είναι καλή, κέρδισε 1-2. Ο Άσπρο είναι μόλις 1-12. Λογικά θα τον πλέουν τις νίκες τους, αλλά είναι ανάξιο στοιχηματικού σχολιασμού το παιχνίδι. Στις 7 έχουμε και τον Δυναμό Τυφλίδος Αστάνα. 1-1 το πρώτο μάτς, αρκετά κοντά οι ομάδες, η δυναμική τους και τα όσα έχουν πετύχει τόσο τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, γιατί την Δυναμό Τυφλίδος έχει σαφώς πιο βαριά ευρωπαϊκή ιστορία. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δούμε ισοπαλία και σήμερα στο 3-20 συντοχή και οδηγηθούν οι δύο ομάδες σε παράταση και πέναλτι. Στο Φερεντσβάρος Κλάτσβικ, εδώ οι Ούγγροι που είχαν δυσκολευτεί πάρα πολύ στο πρώτο παιχνίδι στα νησιά Φερόε, είχαν φέρει 0-0. Κινδύνησαν μάλιστα και να χάσουν λογικά σήμερα εντός έδρας μπροστά στο κοινό τους. Θα πάρουν την νίκη πρόκριση, αλλά είναι ο άσος πάρα πολύ χαμηλά στο 1-24. Στο Λουντογκόριτς Μπαλκάνη, ένα από τα σχετικά μεγάλα ονόματα, τουλάχιστον για αυτή την προκριματική φάση, Λουντογκόριτς κινδυνεύει με πρόωρο αποκλεισμό. Είχε χάσει το Κόσοβο με 2-0 από την Μπαλκάνη. Θα κερδίσει Λουντογκόριτς νομίζω, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρει να κάνει την ανατροπή. Ο απλός άσος είναι στο 1-44. Ο άσος μαζί με over, ο άσος με handicap, γιατί θέλει τουλάχιστον νίκη με 2 γκολ διαφορά η Λουντογκόριτς για να το στείλει τουλάχιστον στην παράταση. Είναι πάντως
κάποια από τις ψευτοεπιλογές, θα τις πω εγώ, γιατί τώρα με ένα 44 προσωπικά εγώ δεν ασχολούμαι, αλλά η λογική λέει ότι η Λουντογκόρετς μπροστά στο κοινό της θα κάνει έστω μία νίκη που γοήτρο, να το πούμε, και δεν είναι το γοήτρο. Ο στόχος σήμερα είναι να πάρει την πρόκριση. Επαναλαμβάνω, έχει χάσει με 2-0 στο. Μαθήκαμε. Να κάνουμε μία καινούργια προσπάθεια με τον Θανάση Κυλώνη. Τώρα ακούγομαι. Ναι, βέβαια. Ωραία, ωραία. Επανήλθαμε. Έλεγα λοιπόν για τον Λουντογκόρετς ότι έχασε και στο πρωτάθλημα το απονεοφώτιστη μάλιστα ομάδα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε την πρεμιέρα στο βουλγάρικο πρωτάθλημα. Λουντογκόρετς παίζοντας με αρκετές αλλαγές για να έχει φρέσκους τους βασικούς εν ώψη της σημερινής ρεβάνσης. Έχασε με 3-1 από μια νεοφώτιστη ομάδα, ούτε καν το όνομά της δεν θυμάμαι. Αν κρατούσα ένα σημείο που είναι σχετικά σε ανεκτή απόδοση από το σημερινό μενού, το διπλό της Σλόβαν Μπρατισλάβας, η οποία στο πρώτο παιχνίδι δεν κατάφερε να κερδίσει την Μπρατισλάβα, την Swift Esperance, ομάδα από το Λουξεμβούργο. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, έμεινε και με 10 παίκτες, 1-1 έλεξε το παιχνίδι. Νομίζω ότι σήμερα θα βγάλει αυτή την σίγουρα μεγαλύτερη δυναμική που έχει από την ομάδα από το Λουξεμβούργο. Είναι στο 97 το διπλό, κοντά στο δίφραγκο. Της αρκεί μια απλή νίκη μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Αν κρατούσα μία επιλογή, θα ήταν το διπλό της Σλόβαν Μπρατισλάβας στο 97 στην Όφμπετ. Αγγίζει το δίφραγκο. Κάποιος μπορεί να το κάνει και μια διαδούλα με την Λουντογκόρετς, όπου επαναλαμβάνω, στην Λουντογκόρετς στοιχηματική αξία δεν υπάρχει. Απλά το λέμε έτσι για δύο ομάδες που θέλουν νίκη για να πάρουν την πρόκριση και ο συνδυασμός των δύο αυτών αποδόσεων, σου πω κιόλας, δίνει σχεδόν τρεις μονάδες, 2,84. Διπλό Σλόβαν, άσος Λουντογκόρετς. Από εκεί πέρα έχουμε στο κόπο Σανταμερικάνα Ρεβάνς, όπου και οι τρεις γηπεδούχοι οι σημερινοί δεν χρειάζονται νίκη για να περάσουν. Είχαν κερδίσει και οι τρεις, και η Μποταφόγκο και η ΕΜΕΛ και η Σαν Λορέτσο στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε ομάδες που δεν χρειάζονται νίκη για να προκριθούν δεν χρειάζεται και σε αποδόσεις φαβορί να τις προτιμούμε. Έχουμε Β' Βραζιλία, έχουμε πάρα πολλά φιλικά, έπαιξε και ο Ολυμπιακός το μεσημέρι. Για τον Παναθηναϊκό χθες δικαιωθήκαμε σε αυτό που λέγαμε, δεν γίνεται να παίζει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, όσο καλή και να είναι, κόντρα σε αντίπαλο επίπεδου Λα Λίγκα και να πληρώνει 1,71 ο άσος. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχασε από την Ράγιο Βαγεκάνο, αν και δεν το είδα το παιχνίδι, μόνο το αποτέλεσμα διάβασα. Και θυμήθηκα αυτά που σου λέγα το απόγευμα στο Λίμπερο Μπέτ, ότι δεν γίνεται να πληρώνει 1,71 ο Παναθηναϊκός με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Το πιο ενδιαφέρον κατ' εμέ παιχνίδι της ημέρας είναι ουσιαστικά φιλικού χαρακτήρα, όχι ακριβώς φιλικού χαρακτήρα. Παίζει ο νικητής του Europa League Ευρώπης, η εκπρόσωπος της UEFA, η Σεβίλη, με την Independiente del Valle, ομάδα από το Εκουαδόρ που είναι η κάτοχος του Copa Sudamericana, που είναι το αντίστοιχο Europa League, ας πούμε, είναι η δεύτερη τάξη διοργάνωση της CONMEBOL της Λατινικής Αμερικής. Παίζουν στις 11 το βράδυ στο γήπεδο της Σεβίλη, στο Ramón Sánchez Pizjuán. Προφανώς η Σεβίλη δεν θα έχει όλα τα βασικά στελέχη διαθέσιμα, γιατί κάποιοι γύρισαν πριν από λίγο από τις διακοπές, ακόμα σε εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Έτσι για την ιστορία και μόνο απλά να αναφέρω ότι ο άσος της Σεβίλης πλέον είναι 1,58. Στο 7-11 το διπλό της Independiente del Valle, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, και στο Copa Libertadores που είναι σε εξέλιξη στον όμιλο προκρίθηκε με πολύ καλές εμφανίσεις. Πήρε το Copa Sudamericana, πήρε και το Re Copa Sudamericana, που είναι το Super Cup της Λατινικής Αμερικής, κερδίζοντας την Φλαμέγκο, την κάτοχο του Libertadores. Άρα τυχαία ομάδα δεν είναι. Εδώ απλά να πω ότι επειδή ψάχνουμε αρκετά με τις κόκκινες κάρτες, είναι μια ομάδα που την έχω σταμπάρει, τη συγκεκριμένη την Independiente del Valle. Είναι ομάδα που σχεδόν σε κάθε παιχνίδι της, είτε για διεθνείς διοργανώσεις, είτε στο εγχώριο πρωτάθλημα του Εκουαδόρ, είτε η ίδια είτε ο αντίπαλός της παίρνει κόκκινη κάρτα. Εδώ βέβαια μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι που είναι στα όρια φιλικού επίσημου, αλλά επειδή τρόπαιο παίζεται, γιατί θα απονημηθεί ένα τρόπαιο στον νικητή. Είναι παίκτες που βαράνε πάρα πολύ, είναι έτσι μια ψευτοεπιλογή η κόκκινη κάρτα. Να σου πω κιόλας τι πληρώνει η κόκκινη κάρτα, γιατί και η Σεβιγιάννη είναι αρκετά σκληρή ομάδα από αυτές της Ευρώπης, είναι στο 3,80 το over μισό κόκκινη κάρτα. Επαναλαμβάνω, το στηρίζω κυρίως στην Independiente del Valle, η οποία είναι από τις ομάδες που σχεδόν σε κάθε παιχνίδι της, είτε η ίδια είτε οι αντίπαλοι της, έχουν αποβολή. Αυτά σε γενικές γραμμές και σήμερα. Άρα, σουμάτι, ας πούμε, έχουμε παιχνίδια για κάποιον που μπήκε
στην πορεία παιχνίδια. Έχουμε, όσον αφορά το ευρωπαϊκό μενού, έχουμε την δεύτερη φουρνιά και τελευταία για τις ρεβάνσεις του πρώτου προκριματικού γύρου του Champions League, που βαριά ονόματα που θέλουν νίκη για να προκριθούν είναι η Ferencváros, η Ludogorets και η Σλόβα Μπρατισλάβας. Νομίζω από εκεί θα αντλήσουμε επιλογές και σαν ωραία. Πιο fan bet, όπως λέμε, την κόκκινη κάρτα σε αυτόν τον τελικό που δεν ξέρω ακριβώς πώς να τον βαφτίσω, αν και νομίζω έχει βαφτιστεί challenge, οπότε πώς το έχουν, είναι UEFA Pavla Conmebol Club Challenge, έτσι λέγεται. Και είναι ουσιαστικά η εκπρόσωπη Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής όσον αφορά τους νικητές των δεύτερων τάξη διοργανώσεων, Europa League Sevilla, Copa Sudamericana Independiente del Valle. Μάλιστα, τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Κυλώνη. Και εγώ κύριε Ζαγόρα, θα τα πούμε και πάλι αύριο που έχουμε και τα παιχνίδια του Conference League. Υπάρχει και δίκτυο ενδιαφέρον για τους φίλους του Άρη, για να μάθουν την αντίπαλό τους, ναι, ναι, στο παιχνίδι της μεθεπόμενης Πέμπτης. Ευχαριστούμε. Μεθεπόμενης, γιατί μεθεπόμενης? Μεθεπόμενης. Αύριο έχουμε 20. Το πρώτο μάτς θα γίνει 27 Ιουλίου. Είναι επόμενη η Πέμπτη. Επόμενη είναι αυριανή. Όχι, ερχόμενη είναι η αυριανή. Α, έτσι, εντάξει, μάλιστα. Λέω, μήπως έχασα εγώ, παίζει ο Άρης Άρη και να φύγω από τώρα, μα είναι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, μήπως, όχι. Μήπως άλλαξε με πάω και Άρη και έγινε τη μεθεπόμενη για να τρέξω. Να έρθω εκεί που είσαι εσύ. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Εντάξει, ωραία, ωραία. Έγινε, Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά.